Καλησπέρα παιδιά, τσεκτεκνά ο Κώστας εδώ. Περίεργο το σημερινό πακέτο που έφτασε. Στην αρχή δεν κατάλαβα τι είναι, περί τίνος πρόκειται, αλλά καθώς το άνοιξα, γιατί όπως βλέπετε το έχω ανοιχτό για να ρίξω μια ματιά, κατάλαβα πάνω κάτω γιατί παίζει. Μετά και τα Gemon Watches ήρθαν αρκετές εταιρείες σε επαφή από Kickstarter και από Indiegogo που τρέχουν διάφορες καμπάνιες εκεί πέρα σε αυτά τα site προκειμένου να δείξω διάφορα προϊόντα τους. Έτσι έφτασε στα χέρια μου αυτό εδώ, το οποίο δήλωσα ενδιαφέρον από περιέργεια κυρίως, αν και δεν ήμουν σίγουρος ότι θα έφτανε, αλλά τελικά ήρθε από ό,τι φαίνεται και το κρατάω στα χέρια μου. Είναι τα PAMU Slide. Τα συγκεκριμένα είναι Bluetooth ακουστικά, τα οποία έρχονται σε ένα πολύ όμορφο κουτί όπως βλέπετε. Πάρα πολύ όμορφο κουτί, μαγνητικά κουμπώνει. Έχει δώσει η εταιρεία πάρα πολύ μεγάλη έμφαση στη λεπτομέρεια. Και τα συγκεκριμένα έχουν μερικά features τα οποία η αλήθεια είναι με υπερεντυπωσίασαν. Ας ξεκινήσω βέβαια από το διαδικαστικό της υπόθεσης, το οποίο είναι το οικονομικό. Στο Indiegogo αυτή τη στιγμή είναι στα 62 ευρώ. Και βγαίνουν σε τρία χρώματα, πράσινο κυπαρισί, σε μαύρο και σε λευκό. Εγώ έχω το λευκό μοντέλο όπως και βλέπετε και θα δείτε μέσα ανοίγοντάς τα. Ας πούμε λίγο και τα τεχνικά τους χαρακτηριστικά. Πρόκειται για Bluetooth 5 ακουστικά, είναι αρκετά μεγάλα, έχουν αρκετά ωραίο σχήμα, αρκετά ωραία εμφάνιση. Το slide όνομα προέρχεται από το κουτί όπως καταλαβαίνετε, το οποίο θυμίζει ηχείο, είναι σχεδιασμένο να θυμίζει ηχείο. Έχουν πολύ καλό ήχο και δυνατό μπάσο, με το που συνδεθούν απευθείας μία φορά μετά κάνουν αυτόματο pairing όπως και τις Blitzwolf, να σας πω την αλήθεια, απλά το βγάζεις και αν είναι ανοιχτό το Bluetooth συνδέονται αμέσως. Μπορείς να τα φοράς όλη μέρα, η μπαταρία τους. Η μπαταρία τους είναι 10 ώρες και όντως βγαίνει τόσο και από συγκριτικά που έχω δει και από τεστ, εάν το τρέχεις π.χ. στο 50% της μπαταρίας πάει μέχρι και 11-12 ώρες, το οποίο σου δίνει αρκετά μεγάλη διάρκεια απόλαυσης. Επίσης έχουν touch control που σημαίνει ότι ακουμπώντας το δάχτυλό σου στο πλάι μπορείς εσύ να τα χειρίζεσαι, να αλλάζεις την ένταση και να αλλάζεις fast forward και backward κομμάτια όπως και να το σταματήσεις. Έχουν IPX6 sweat proof για υδρότα, με αποτέλεσμα προστασία υδρότα μάλλον, για να μπορείς να τα παίρνεις και στο γυμναστήριο άνετα. Στο τέτοιο τους διαφημίζω ότι έχει 60 ώρες να παίζουν και call time. Η αλήθεια είναι δεν ξέρω αν είναι σε αναμονή, που μάλλον είναι σε αναμονή, γιατί σε real time play να ακούσουμε εκεί συνεχόμενα είναι γύρω στις 10 ώρες. Και έχουν ένα πολύ όμορφο χαρακτηριστικό το οποίο με εντυπωσίασε πιο πολύ απ' όλα. Εάν το γυρίσεις ανάποδα το κουτί και πατήσεις το button το οποίο έχει δίπλα από το Type-C, επίσης φορτίζουν με Type-C, εάν το γυρίσεις από το πλάι, τότε μπορείς πατώντας παρατεταμένα το κουμπί, μπορείς να το χρησιμοποιήσεις ως wireless charging, δηλαδή αν έχεις συσκευή, δυστυχώς εγώ αυτή την περίοδο δεν έχω, αλλά αν έχεις συσκευή η οποία χρειάζεται λίγο ρεύμα και έχει wireless charger, υποστηρίζει πρότυπο ασύρματης φόρτισης, τότε είναι ό,τι πρέπει, μπορείς να το φορτίσεις χωρίς πολλά πολλά και το οποίο είναι πολύ ωραίο και εντυπωσιακό feature. Νομίζω είναι το πιο εντυπωσιακό από όλα εκτός από τη διάρκεια της μπαταρίας τους. Είναι αρκετά όμορφα και μου αρέσει το design, βέβαια είναι αρκετά μεγάλο το σήμα, είναι αναπαυτικά στα αυτιά, είναι πολύ αναπαυτικά στα αυτιά, αλλά μου αρέσει περισσότερο το κουτί να σας πω την αλήθεια για το πώς έρχεται. Βέβαια δεν χωράει στην τσέπη όσο εύκολα χωρούσαν τα Blitzwolf που σας έχω δείξει, αλλά περνάμε στο διπλάσιο εύρος τιμής αυτή τη στιγμή από ό,τι εκείνα και σε καλύτερη ποιότητα, διάρκεια μπαταρίας και αναπαραγωγή του ήχου. Και όντως από όλα σας συγκριτικά είδα και έκανα και άκουσα και από άλλους εκτός από μένα, νομίζω ότι αξίζουν το παραπάνω. Βέβαια σε αυτό. Βέβαια το θέμα είναι κατά πόσο θα μπορέσει κάποιος να υποστηρίξει την καμπάνια τους, γιατί τα Indiegogo η αλήθεια είναι λίγο επίφοβο, λίγο περισσότερο επίφοβο από ότι το Kickstarter, γιατί τα προϊόντα εκεί μπορεί να βγουν και μούφα ή οτιδήποτε και θέλει πολύ προσοχή. Έχουν καταφέρει αυτή τη στιγμή που κάνω το βίντεο να μαζέψουν γύρω στα 5 εκατομμύρια founding, που είναι αρκετά λεφτά. Και νομίζω ότι η εταιρεία, βασικά η εταιρεία έχει βγάλει και άλλα προϊόντα στο παρελθόν από ό,τι είχα ψάξει, που τουλάχιστον καθιστά μια αξιοπιστία παραπάνω σε σχέση με άλλα που έχω δει. Αυτά είναι πάρα πολύ όμορφα, πολύ εντυπωσιακά και όντως έχουν πάρα πολύ καλή ποιότητα απόδοσης. Τι λέτε, σας αρέσουν εσάς? Επίσης θα ήθελα να ευχαριστήσω στο τέλος του βίντεο το φίλο μου το Κώστα το Γκουρούμαλι, ο οποίος μου διέθεσε το μαγαζί του για το σοκάκι στη Μύρινα, στο οποίο μάλλον κάνω και τα γυρίσματα. Ελπίζω να σας αρέσει και πείτε μου αν θέλετε να κάνω και άλλο τέτοιου είδους βίντεο. Ήμουν ο Κώστας, Check Tech Now και εμείς θα τα πούμε σε ένα άλλο βίντεο. Γεια σας!